Κύριε Ζάχαρη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησής μας από την πλευρά του News Hub για να παράξουμε αυτή τη συνέντευξη, παρουσιάζοντας το τρίτο Φεστιβάλ Κρήτης που ανακοινώσατε πολύ πρόσφατα, με σημαντικότατες εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, του νησιού μας. Τιμώντας τη Μαρία Κάλλας, σε μερικές ώρες από σήμερα θα παρουσιαστεί ένα γκαλά, μια σημαντική εκδήλωση τιμώντας αυτή την Ελληνίδα υψήφωνο που έκανε μέσω της καλλιτεχνικής της προσφοράς γνωστή την Ελλάδα και στις 4 γωνιές του κόσμου. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βαρδάκη, και στους ακροατές σας. Όντως, αύριο, επίσημα μεθαύριο, 16 Ιουνίου, ξεκινάει το τρίτο Φεστιβάλ Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει σπουδαίες και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και εμβληματικά σημεία της περιφέρειας Κρήτης, από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά. Η εναρκτήρια λοιπόν εκδήλωση είναι ένα γκαλά όπερας, μια συναυλία αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας, σε αυτή την Ελληνίδα, την παγκόσμια θα έλεγα καλλιτέχνηδα, με την φωνή της, την υπέροχη φωνή που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τον γκαλά όπερας με άριες και ντουέτα από διάσημες όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου που έχει ερμηνεύσει η Μαρία Κάλλας, Τραβιάτα, Τόσκα, Ριγκολέτο, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη, ενώ θα ερμηνεύσουν τις άριες και τα ντουέτα η Ψήφωνος Βασιλική Καραγιάννη και ο τηνόρος Δημήτρης Παξόγλου. Η συναυλία αυτή στο Ηράκλειο στις 16 Ιουνίου θα γίνει στο μικρό λιμένα Ηρακλείου απέναντι από το φρούριο Κούλε, στις 17 στο Ρέθυμνο, στο ενετικό φρούριο Φορτέτσα και στα Χανιά στις 18 Ιουνίου στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κάτι δηλαδή, μια συναυλία την οποία θα χαρούν σχεδόν το σύνολο των κριτικών και όχι μόνο, αλλά και των επισκεπτών του νησιού. Σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις που θα μας παρουσιάσετε αμέσως μετά, θα μας πείτε τις κυριότερες, είναι δωρεάν. Η είσοδος για τις πολίτες είναι δωρεάν. Βέβαια, είναι δωρεάν, να το πούμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Είναι δωρεάν. Αυτό το μερίμνησε στις δύσκολες μέρες που περνάει οικονομικά ο κάθε Έλληνας. Η περιφέρεια Κρήτης μερίμνησε και φέτος να είναι δωρεάν η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και σε αυτήν που, με την οποία ξεκινάμε το φεστιβάλ. Να πω τώρα ότι έχει μια ιδιαιτερότητα, μια σημαντική θετική ιδιαιτερότητα η μεθαυριανή εκδήλωση και όλες οι εκδηλώσεις που θα κάνουμε με την Κρατική Ορχήστρα. Γιατί μια ορχήστρα σαν την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία να πούμε εδώ ότι είναι η αρχαιότερη ορχήστρα της Ελλάδος, θα συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, μια νέα ορχήστρα, και επομένως τα παιδιά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν μαζί με επαγγελματίες μουσικούς και αυτό πραγματικά να αποτελέσει μια σημαντική εμπειρία για το βιογραφικό τους και για την πρακτική τους άσκηση. Είναι ένα δώρο της περιφέρειας Κρήτης προς τους νέους της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να έχουμε και τέτοιου είδους αποτελέσματα. Να μην έχουμε μόνο καλλιτεχνικό προϊόν σημαντικό, αλλά να έχουμε και πρακτικό ενδιαφέρον για τους νέους μας που συμμετέχουν στη Συμφωνική Ορχήστρα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, που μας περιγράφετε, γιατί τώρα μου κάνετε πάσα για το επόμενο ερώτημά μου, που είναι το εξής. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μάθει οι Κρήτες να παρακολουθούν κλασικό ρεπερτόριο. Όσες εκδηλώσεις λοιπόν έχουν γίνει είτε στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, είτε από την περιφέρεια Κρήτης και στις 4 περιφερειακές ενότητες, αυτό που διαπιστώνετε, αυτό που παρατηρείτε και επισημαίνετε από όλο τον κόσμο, είναι ότι οι πολίτες τις αγκαλιάζουν αποδεικνύοντας τη δίψα για ποιοτικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έχετε δίκιο, και αυτό που πραγματικά εγώ πιστεύω είναι ότι οι πολίτες ό,τι τους προσφέρεις μπορούν και το αξιοποιούν και το αξιολογούν.
Και να πω ότι το ακροατήριο στην Κρήτη είναι ένα πολύ ώριμο ακροατήριο, αποδεικνύεται δηλαδή ως πολύ ώριμο και ως πολύ, θα έλεγα, ένα ακροατήριο το οποίο ψάχνει να βρει, ναι, το διψά, ωραίο... διψά για πολιτικές, για πολιτιστικές ποιοτικές εκδηλώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το διαπιστώνουμε κάθε χρόνο, σε κάθε εκδήλωση, με τη συμμετοχή του κόσμου, την επιλογή να έρθουν σε αυτές τις παραστάσεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, η δύναμη του Φεστιβάλ Κρήτης είναι οι πολίτες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους, και εμείς αυτό θέλουμε. Οι πολίτες, ο γηγενής πληθυσμός, να μην στερείται κάτι από αυτά που έχει ένας πολίτης που ζει κεντρικότερα σε μεγαλύτερες πόλεις. Και ευτυχώς η Κρήτη διαθέτει πολιτιστικά προϊόντα τα οποία πραγματικά ενημερώνουν τους πολίτες, ενημερώνουν οι πολίτες πολιτιστικά και καλλιτεχνικά. Σημειολογικά, χρονικά, έμεινε η συναυλία πέρυσι, τέτοια εποχή, καλοκαίρι, δεν θυμάμαι το μήνα, Αύγουστο, ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, Ιούλιο, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με τη μοναδική συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα. Ναι, πέρυσι είχαμε αυτό το πολιτιστικό γεγονός, δηλαδή να πούμε ότι από το 1955 που είχε γίνει μια συναυλία, μουσική συναυλία, δεν είχε ξαναγίνει μουσική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έγινε λοιπόν πέρυσι το 2022, περίπου 70 χρόνια μετά από την συναυλία του 1955. Στην Κνωσό μπήκε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και αυτό ήταν πολύ σημαντικό διαβατήριο, γιατί έτσι πίστηκε η αρχαιολογική υπηρεσία και δεν μας είπε όχι, μας βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει αυτή η συναυλία. Και φυσικά φέτος δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το εγχείρημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο αρχαιολογικός χώρος Κνωσού όντως έχει πάρα πολλά θέματα και προβλήματα, και το πιο σημαντικό είναι η επισκεψιμότητα από πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Παρόλα αυτά η αρχαιολογία πέρυσι μας βοήθησε, ενίσχυσε και συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Φέτος επιλέξαμε το λιμάνι του Ηρακλείου. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα πολύ σημαντικό τοπόσιμο για τους κατοίκους του Ηρακλείου και για την πόλη του Ηρακλείου, διότι από εκεί ξεκινάει έντονα η οικονομική ζωή, από εκεί ζει και αναπνέει η πόλη, αλλά υπάρχει και κοινωνικό υπόβαθρο και φυσικά πολιτιστικό, δηλαδή έχουν γίνει και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και το σημείο αυτό του λιμανιού για μας έχει μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία. Τώρα, το τρίτο φεστιβάλ Κρήτης που ξεκινάει την Παρασκευή, ποιες άλλες εκδηλώσεις που σιγά σιγά αρχίζει και θεσμοθετείται, ποιες άλλες σημαντικές εκδηλώσεις θα φιλοξενήσει φέτος? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι θα έχουμε στον αριθμό 25 εκδηλώσεις πολιτιστικές που θα γίνουν από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, διασχίζοντας τον Άγιο Νικόλαο, τα Μάλια, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και φτάνοντας μέχρι τα Χανιά. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η συναυλία του Χατζινάσιου, του Γιώργου Χατζινάσιου, που θα γίνει 1η Αυγούστου στο Μινωικό Παλάτι των Μαλλίων. Επίσης 29 Ιουλίου στην Αρχαία Ελεύθερνα θα γίνει συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου και ακολουθούν και άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες, εξίσου κατά τη γνώμη μου σημαντικές, που θα γίνουν στην Καζάρμα της Σιτίας, στη Φορτέτσα, στο Ρέθυμνο, στο Κυποθέατρο εδώ στο Ηράκλειο, στο Παλαιό, στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, στο Φυρκά, στο Ενετικό Φρούριο Φυρκά, στα Χανιά, στην Απτέρα. Και να τονίσω εδώ ότι μια συναυλία που θα γίνει στην Απτέρα των Χανίων θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Που αναμεταδίδεται ως ραδιόφωνο στο Ηράκλειο και ευρύτερα στην Κρήτη, στις μεγάλες πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως. Θα μεταδοθεί. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα μέρος, είναι η εκδήλωση εξωστρέφειας από το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που γίνεται κάθε χρόνο στα Χανιά και που η περιφέρεια Κρήτης, το Φεστιβάλ Κρήτης από πέρυσι, συμμετέχει και έχει αναλάβει την εκδήλωση εξωστρέφειας αυτού του φεστιβάλ. Λαμβάνω την ευκαιρία τώρα να σας, θέλω να το σχολιάσω, να μιλήσουμε λίγο για το πόσο υπερήφανος γονέας είστε, εσείς και εσείς γιώσας,
για την παγκόσμια διάκριση της κόρης σας, της Λίνας Ζαχαρή. Και θέλω παρακαλώ να μείνουμε λίγο στο σημείο αυτό. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λίνα είναι η κόρη μας, η οποία ασχολείται με τη μουσική και μόλις προχθές πήρε το πρώτο βραβείο ενός διεθνούς διαγωνισμού Bach σύνθεσης. Πρώτο βραβείο σύνθεσης στη Γερμανία. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και για την ίδια. Η Λίνα είναι ένα παιδί που προσπαθεί, που ασχολείται με τη μουσική από μικρό παιδί και είμαστε υπερήφανοι πάρα πολύ, όπως ο κάθε γονέας. Της εύχομαι να έχει πάντα διακρίσεις και να πάντα να έχει... επιτυχίες άξιο τέκνο της Κρήτης που την αναδεικνύει στην παγκόσμια μουσική. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι ένα βήμα αυτό, αλλά ξέρετε, στη ζωή, η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας και εύχομαι σε αυτόν τον αγώνα πάντα να πετυχαίνει. Κύριε Ζάχαρη, ως διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, παίρνω και πάλι την ευκαιρία, θέλω να σας ρωτήσω ως έγκριτος γιατρός. Παράλληλα με το τρίτο φεστιβάλ, στο πλαίσιο της εκστρατείας που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης στον τομέα της πρόληψης, έχετε αναλάβει το κομμάτι της αντιμετώπισης της εκστρατείας για την υπέρταση. Οι Κρήτες βασανίζονται από την υπέρταση, αν θέλετε ευρύτερα, οι Έλληνες. Και γιατί επιλέξατε την εκστρατεία αυτή για την αντιμετώπιση της υπέρτασης? Τι παρατηρείτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές, κύριε Βαρδάκη, διότι με προσγειώνετε σε αυτό που κάνω καθημερινά στην ζωή μου, γιατί το επάγγελμά μου είναι γιατρός καρδιολόγος. Ναι, η υπέρταση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου, που όταν η αρτηριακή πίεση ξεπεράσει κάποια όρια, όπως είναι το 140 mm για τη συστολική, για τη μεγάλη πίεση όπως τη λέμε, ή το 90 mm στήλης υδραυγύρου για τη μικρή πίεση, το 9, 14 με 9, όταν ξεπερνάει αυτά τα όρια, λέμε ότι η αρτηριακή πίεση έχει ξεφύγει, έχει παθολογικές τιμές και το ονομάζουμε αυτό υπέρταση. Όταν λοιπόν έχουμε υπέρταση, πρέπει να ξέρουμε ότι επταπλασιάζει το κίνδυνος για αγκιακά ή κεφαλικά επεισόδια, τριπλασιάζει το κίνδυνος για εμφράγματα του μυοκαρδίου, για καρδιακή ανεπάρκεια και για νεφρική ανεπάρκεια και επίσης τετραπλασιάζει το κίνδυνος για να έχουμε περιφερική αρτηριοπάθεια, νόσο των καροτίδων, νόσο των αγγείων, των κάτω άκρων και ούτω καθεξής. Άρα, η υπέρταση πολλαπλασιάζει το κίνδυνο για παθολογικές καταστάσεις στο μέλλον. Ακόμη όμως, όταν η υπέρταση συνυπάρχει και με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η δυσλιπιδεμία ή ο σαχαρώδης διαβήτης ή το κάπνισμα ή η παχυσαρκία ή η έλλειψη φυσικής άσκησης, όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα και εδώ τώρα ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται, δεν επταπλασιάζεται απλώς, πολλαπλασιάζεται επί 100 για να έχουμε όλα αυτά τα συμβάματα που προανέφερα, τα παθολογικά, τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα που είπα προηγουμένως. Επομένως, μέρημνά μας είναι πρώτον να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε υποχρέωση εμείς, οι γιατροί, και δικαίωμα οι πολίτες της Περιφέρειας Κρήτης να γνωρίζουν τι είναι η υπέρταση και από τι κινδυνεύουν, αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν να μειώσουν αυτό τον κίνδυνο, να απαλλαγούν από αυτά τα προβλήματα. Και αυτό το νόημα είχε η εκστρατεία ενημέρωση που κάναμε τις προάλλες πριν 15 μέρες εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και θέλουμε να το συνεχίσουμε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες, μιας και όλοι οι πολίτες είναι ίσοι σε αυτή την περιφέρεια και αυτό εκφράζεται καθημερινά μέσα στην καθημερινή πρακτική της Περιφέρειας Κρήτης. Αγαπητέ Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητέ γιατρέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη που μας παρουσιάσατε το τρίτο Φεστιβάλ Κρήτης. Μιλήσαμε και για ιατρικά θέματα, μιλήσαμε για τον πολιτισμό στην Κρήτη που με ιδιαίτερη επιτυχία αναδεικνύεται μέσω των εκδηλώσεων και της Περιφέρειας Κρήτης, γιατί ανάλογες έγκριτες και άρτιες εκδηλώσεις κάνουν και οι Δήμοι στο νησί και ο κόσμος, οι Κρήτες διψούν για ποιοτικό πολιτισμό. Ευχαριστώ θερμότατα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αν μου δίνετε λίγο χρόνο, βεβαίως, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μου προκειμένου να εξελιχθεί όλο αυτό το πολιτιστικό γεγονός που λέγεται Φεστιβάλ Κρήτης.
να ευχαριστήσω τις φορείες αρχαιοτήτων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας. Επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και το Τμήμα Πολιτισμού στην Περιφέρεια Κρήτης, τη συνεργάτηδά μου την κυρία Ιωάννα Γιάνναρη. Και τέλος, και πάρα πολύ ήθελα να το τονίσω αυτό, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για την ελευθερία και την δύναμη και τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου προκειμένου να διοργανώσουμε το Φεστιβάλ Κρήτης. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμότητα και πάλι. Ευχαριστώ.